να δώσουν πληροφορία για το τι συμβαίνει. Η λογική είναι η εξής. Στο αρχικό στάδιο παίρνω τα σχήματα, έτσι, χωρίζω τους trackers, τους φτιάχνω αυτούς εδώ, παίζω ένα collisional game, θα το ορίσω λίγαν συντόμως, δηλαδή παίζω ένα παιχνίδι συνεργασίας και βλέπω ποιοι από αυτούς τους tracker ανήκουν σε αυτό που αποκαλώ winning coalition, δηλαδή το συνεταιρισμό των νικητών. Έτσι, αυτοί οι οποίοι ξέρουν πού είναι το πρόσωπο. Γιατί πρακτικά η όλη λογική αυτής της εφαρμογής είναι ότι κάποια στιγμή με out of play rotation, καθώς γυρίζετε το κεφάλι σας στο επίπεδο έξω από αυτό το οποίο προβάλλουμε, θα χαθούν κάποια από αυτούς. Άρα εκεί θέλω οι υπόλοιποι trackers που δεν χάνονται να μου δίνουν πληροφορία. Και κάτι τέτοιο έτσι έχω σε αυτό εδώ το σχήμα. Λοιπόν, να δώσω πολύ σύντομα τις αρχές του Collisional Game Theory. Ουσιαστικά χρειάζεται να ορίσω έναν χώρο ωμέγα και μία συνάρτηση πι. Το ωμέγα είναι ο αριθμός από τους trackers. Εδώ έχουν ήδη διαφορετικούς trackers. Πι είναι μία πραγματική συνάρτηση η οποία υπολογίζει μία τιμή για οποιαδήποτε συνεργασία, για οποιοδήποτε coalition δημιουργήσω. Το σύνολο του πι είναι 2:1. Εάν έχετε νη trackers, υπάρχουν 2:1 δυνατά coalitions από το κενό σύνολο που δεν είναι κανένας, συν μία ανά ένα τα μονοσύνολα που είναι ένα striker κάθε φορά ο νικητής, συν μία ανά δύο, συν μία ανά τρία, συν μία ανά ένα. Το άθροισμα όλων αυτών, έτσι η ελληνική καταγραμμή, 2:1. Υπάρχει το constraint ότι το κενό σύνολο έχει 0 για πιθανότητα, για συνολική πιθανότητα, έχει στο winning, προς το χώρο τα φως λογαρκικά σχετικά και τα κορδόνια, συγγνώμη. Λοιπόν, έχει την ημιδέα σε αυτή τη συνάρτηση. Εάν έχω ένα coalition C με κάπα trackers μέσα, αυτό το συμβολίζω με C κάπα και έχω ουσιαστικά μία ένα κάπα τέτοια coalitions. Υπολογίζω αυτή την συνάρτηση και βρίσκω ποιο coalition είναι αυτό το οποίο έχει την μεγαλύτερη τιμή. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε μη trackers. Στο παράδειγμα που έκανα προηγουμένως 3x3, 9. Έχω 9 trackers. Ξεκινάω με τα παίγνια όπου ουσιαστικά ο κάθε tracker παίζει μόνος του. Πόσους tracker έχω? 9. Θα υπολογίσω τη συνάρτηση πι και στους 9 trackers. Μόνος τους. Θα βρω ποιος είναι ο νικητής από εδώ. Άρα θα πω, εάν είναι να διαλέξω έναν tracker, διαλέγω αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη τιμή π. Προχωράω και βάζω 2 trackers στο παιχνίδι. Παίρνω κάπα ανά 2 συνδυασμούς. Ωραία. Υπολογίζω τη συνάρτηση π σε όλα αυτά. Είναι κάτι σαν αυτό το οποίο κάνουμε έτσι, στην παλινόμηση που τρέχουμε το All Subset Regression. Που ουσιαστικά τρέχουμε κάθε φορά και διαλέγουμε τον καλύτερο και μετά συγκρίνουμε. Το ίδιο πράγμα, το ανάλογο πράγμα κάνω και εγώ εδώ. Έτσι. Δηλαδή, υπολογίζω για κάθε coalition, το τελευταίο coalition είναι ποιο, είναι αυτό το οποίο και οι 9 trackers είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν λοιπόν βγάλω για κάθε μία κατηγορία ποια είναι η τιμή της συνάρτησης P και βεβαιωθώ ότι την έχω ορίσει με καλό τρόπο την P, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, δεν θέλω να είναι super additive. Τι σημαίνει super additive? Σημαίνει ότι καθώς θα αυξάνεις, είναι κάτι σαν το R τετράγωνο και τα γραμμικά μοντέλα. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των όρων που προσθέτω μέσα, έτσι, το R τετράγωνο δεν μειώνεται με άλλα λόγια. Εγώ εδώ θέλω τι? Θέλω, εάν πάω να βάλω σε ένα coalition, σε έναν συνεταιρισμό, έναν tracker ο οποίος είναι κακός, θέλω αυτή η συνάρτηση να πέφτει. Εντάξει. Εάν είναι καλός, θέλω να την ανεβάζει ακόμα περισσότερο. Άρα θέλω τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτή η συνάρτηση? Αυτή η συνάρτηση είναι αυτή που βλέπετε εδώ. Έχει 4 διαφορετικά μέρη. Τι κάνουν αυτά τα μέρη? Πρώτον, ας πούμε για παράδειγμα, έχετε 2 trackers, τον tracker 1 και τον tracker 9 και λέτε αυτοί θα φτιάξουν ένα συνεταιρισμό. Σύμφωνα. Τι template match έχει ο πρώτος, τι template match έχει ο δεύτερος?
ποιο είναι το average template match. Αυτό είναι το score που παίρνω σε σχέση με το template match. Δηλαδή, πόσο ακριβής είναι με τους αρχικούς strikers 1 και 9 με τους οποίους είχα ξεκινήσει. Σύμφωνοι. Αυτό λοιπόν θα μου δώσει το πρώτο score. Το επόμενο έχει να κάνει με το geometric alignment. Εδώ βλέπετε δύο strikers, το 6 και ο 7. Ο 6 λέει ότι η περιοχή μου είναι εκείνη πάνω, ο 7 λέει ότι η περιοχή μου είναι εκείνη κάτω. Δεν συμφωνούν και πάρα πολύ. Εντάξει. Θέλω λοιπόν να ξέρω τι γίνεται με το geometric alignment. Θέλω να ξέρω τι γίνεται με το interframe projection agreement. Τι σημαίνει αυτό? Τη χρονική στιγμή TAF πλην 1 ήμουν εδώ. Τη χρονική στιγμή TAF, ο συνεταιρισμός αυτών των tracker μου δείχνει ότι το image μου είναι εδώ. Εντάξει, άρα μάλλον δεν μπορεί μέσα σε ένα 30% του δευτερόλεπτα να έχει μεταγίνει τόσο πολύ. Θα μου δώσει μικρό σχόλιο αυτό. Και τέλος, κάτι το οποίο έχει να κάνει με το interframe membership retention, θέλαμε να αποφύγουμε να έχουμε trackers που πηδούν μέσα στο winning coalition, ανεβαίνουν στο τρένο των νικητών και κατεβαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Άρα δώσαμε ένα σχόλιο το οποίο δεν ενθαρρύνει απότομες μεταβολές. Γιατί υπάρχει δεν υπάρχει μεγάλο variability στον αριθμό των trackers, γιατί οι κινήσεις γίνονται τάχιστα. Έτσι, σε ένα 30% του δευτερολέπτου, πολύ λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Άρα δεν δικαιολογείται, ξέρω εγώ, στα 15-30% του δευτερολέπτου, σε μισό δευτερόλεπτο, να έχουν αλλάξει 10 φορές trackers και να έχουν μπει κάποιοι και να έχουν μπει κάποιοι άλλοι. Θα περάσω σύντομα αυτές τις διαφάνειες, μόνο με τα σχήματα, χωρίς να πω τίποτα για τα μαθηματικά, γιατί θέλω να πληρωθώ στο τελευταίο κομμάτι. Το template match, πόσο καλά ταιριάζει θετική υπογραφή, αυτό ήταν αυτό που έβγαλα τώρα σε σχέση με αυτό που είχα αρχικά και βρίσκω το average του κάθε ενός coalition. Το geometric alignment, ουσιαστικά είναι ο μέσος όρος τη συμφωνία ανάμεσα σε όλα τα μέλη. Δηλαδή, αν αυτός ο συνεταιρισμός έχει 3 μέλη, θα βρω το μέσο όρο της συμφωνίας όλων των δυνατών ζευγών. Του πρώτου με του δεύτερου, του πρώτου με του τρίτου, του δεύτερου με του τρίτου. Εντάξει, γιατί θέλω όλοι να συμφωνούν για να συμμετέχουν εκεί μέσα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό είναι μια συνάρτηση η οποία τι κάνει, είναι ένας κυρτός συνδυασμός όπως βλέπετε, της απόστασης των χ, του κέντρου δηλαδή, και της διαφοράς στο θ. Δηλαδή και οι δύο βλέπω πόσο συμφωνούν σε σχέση έτσι, με αυτές εδώ τις εικόνες. Υπάρχει δηλαδή position agreement και rotation agreement κομμάτι σε αυτόν τον υπολογισμό. Υπάρχει το interframe projection. Τι σημαίνει αυτό? Τη χρονική στιγμή TAF πλην 1 ήσουν εδώ. Τη χρονική στιγμή TAF, το coalition που εξετάζεις τώρα προτείνει αυτό εδώ. Άμα αυτό το φέρω εκεί πάνω, βλέπω ότι έχω μία διαφορά. Άρα αν έχω κάποιο άλλο coalition με μικρότερη διαφορά, θα πάρει μεγαλύτερο score σε αυτή τη συνάντηση. Τελευταίο κομμάτι, να μην σας αλλάζω τα μαθηματικά σε αυτό το μέρος εδώ, έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε με το membership retention. Δίνω ένα score μείον 1 εάν κάποιος δεν ήταν πριν μέσα και πάει να μπει, και δίνω score συν 1 εάν κάποιος ήταν μέσα για να παραμείνει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ουσιαστικά κάποιος που είναι έξω από το παιχνίδι, για να ανέβει στο τρένο των νικητών, θα πρέπει να κουβαλάει πολύ καλό score στα υπόλοιπα, δηλαδή στο template, στο geometric alignment και στο interframe geometric agreement, για να μπορέσει να υπερκεράσει αυτό εδώ το penalty. Κάτι σαν το penalized που κάνω. Σκεφτείτε το σαν ένα square adjusted, όπου ουσιαστικά δίνω το bonus του αρτετράγωνο, ρίχνω και ένα penalty, ας πούμε, έτσι, σε σχέση με τη διάσταση. Ήζω να χάω τη φωνή μου. Λοιπόν, τώρα μπορώ να κάνω πολύ καλύτερα να βρω το τι συμβαίνει. Αυτή είναι η ακολουθία των ύματης που βλέπατε προηγουμένως. Δείτε ότι πλέον το target mesh δηλώνει ότι μόνο αυτοί οι trackers που πιάνουν την αριστερή πλευρά είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν τι συμβαίνει και δίνουν και την ανάλογη πληροφορία εδώ κάτω. Ωραία. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ας δούμε μερικά βίντεο. Έτσι, να μπορέσουμε να δούμε. Δείτε εδώ τώρα πώς πιάνει κάθε φορά. Όταν βλέπετε
Το δίχτυ αυτό που βλέπετε μέσα υποδηλώνει ποιοι είναι οι trackers που συμμετέχουν στο Winning Coalition. Έτσι, παίζουν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν που είναι. Πρακτικά, καθώς κοιτάμε και θα δούμε αρκετά βίντεο τώρα, να σας πω ότι όποιος είναι στο Winning Coalition σημαίνει ότι είναι νικητής, το οποίο σημαίνει ότι ξέρει που είναι το πρόσωπο. Το οποίο σημαίνει ότι ξέρει ότι αφού ο ένας tracker είναι χαμηλά και ο άλλος tracker είναι ψηλά, έχει να δώσει πληροφορίες για τους άλλους trackers. Εντάξει. Άρα, αυτό που έκανε το tandem tracking προηγουμένως μόνο του, δηλαδή ο ένας μεγάλος tracker έδωσε πληροφορίες για τον μικρό, τώρα όλοι οι trackers που είναι στο Winning Coalition μέσα δίνουν πληροφορία για τους trackers που έχουν χαθεί. Και λένε, ξέρεις κάτι, αφού το αριστερό μάτι βρίσκεται εδώ, το δεξί μάγουλο πρέπει να είναι εδώ. Άρα ψάξε κάπου εδώ να το βρεις. Εάν όμως εγώ έχω γυρίσει εδώ, αυτό το πράγμα θα γυρίζει εδώ χωρίς να βρίσκει κάποια περιοχή που να μοιάζει με δεξί μάγουλο. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά δεν θα μετέχει, αλλά θα του πληροφορεί. Οπότε τι θα συμβεί, μόλις εγώ ξαναγυρίσω στο πρόσωπο, επειδή έχει αυτή την πληροφορία, θα πάει να ψάξει κατευθείαν εδώ και θα το βρει γρήγορα. Λέω πολλά και δείχνω λίγο, οπότε ας δούμε για την περιοχή. Λίγο πιο απότομες κινήσεις. Έχει μια δυσκολία εδώ. Κάπου πρέπει να κάνω μάτς. Έτσι, είναι προτιμότερο από το ήχο. Και εδώ ουσιαστικά που έχω δύο άτομα και προσπαθώ να το μπερδέψω. Είναι μέρα που αλλάζουν τον κλιματισμό και τα καλώδια και να αλλάζουν τα βίντεο της από τα. Εδώ είναι από άτομα τα οποία ουσιαστικά συμμετέχουν σε ένα πείραμα που θα σας πω λίγα συντόμως. Typical tracking, τίποτα το ενδιαφέρον. Το network tracking κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Ωραία. Δεν πανηγυρίζουμε για κάτι εδώ. Λίγο πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Out of play rotation. Αυτά επαναλαμβάνουν πραγματικά δεδομένα. Δεν είχαν ιδέα ότι τραβάμε. Άρα ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κοροϊδέψουν κάτι. Αν εδώ ας πούμε σήκωνε ο ένας και έκρυβε με το χέρι του το μισό πρόσωπο. Να το. Εσύ δείτε αυτό το. Εσύ δείτε το βίντεο ξανά. Όχι. Νομίζω ότι σε αυτό το βίντεο το κάνει. Πώς το έχασες, Α, συγγνώμη, όχι παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι εδώ, είναι στην επόμενη σελίδα, ο κλείσου. Είναι εδώ, είναι αυτή, είναι η ίδια τύψη, αλλά είναι σε άλλο βρέι. Θα το ξαναβρει, δεν έχει πρόβλημα. Αν το κράταγε, αν καθόταν έτσι. Θα έβρισκε αυτό το οποίο έβρισκε. Έχω χειρότερα σενάρια. Ποιοτική διαφορά σε χρόνο υπολογιστικό μεταξύ του tandem και του network. Είναι λίγο πιο απαιτητικό, όχι τραγικά, γιατί έχω πολύ καλύτερη ποιότητα στην πληροφορία. Μειώνω το συνολικό αριθμό των δειγμάτων που ψάχνω και ψάχνω πιο στοχευμένα. Okay. Δηλαδή δεν κάνω 100 particle filters σε κάθε έναν από αυτούς, κάνω λιγότερα και κάνω πιο στοχευμένα, άρα κάνω και την ίδια, ίσως και καλύτερη δουλειά. Πολύ καλό, εξαιρετικό, το χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, καθώς μιλάμε, είναι η επόμενη γενιά των trackers έχει δημιουργηθεί. Περιττό να σας πω ότι για οτιδήποτε μιλάω εδώ, είναι ουσιαστικά και ένα διαφορετικό διδακτορικό ενός ατόμου. Εντάξει, αυτό εδώ μέχρι στιγμής παρουσιάζω τον διδακτορικό ενός φοιτητή, Jonathan Dowd, από το όνομά του, ο οποίος έχει τελειώσει. Θα μιλήσω σε λίγο, με ένα slide μόνο, για άλλα 4 ή 5 διδακτορικά. Στα οποία εμπλέκουμε. Πολύ καλό, το χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. Γράφεται τώρα το επόμενο διδακτορικό στο tracking, το οποίο δουλεύει αποκλειστικά με Bayesian networks.
Το χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα σε εφαρμογές πολύ καλό, αλλά δεν παίζει πάντα. Χαρακτηριστικότερο πρόβλημα